Μουσλίμοβιτς εκτελεί. Δυνατά ο Μουσλίμοβιτς, η μπάλα βρήκε σε παίκτη του ΠΑΟΚ και κατέληξε στα δίχτυα. Νομίζω ότι ήταν στο Κοντρέρας. 1-0 ο ΠΑΟΚ και η Τούπα παίρνει φωτιά. Δείτε τι γίνεται. Έχει εξαιρετικά χτυπήματα. Να εκτελεί τώρα το φαουλ ο Λίνο. Πανέμορφο γκολ! Πανέμορφο γκολ από τον Λίνο. Εξαιρετική η έμπνευση. Εξίσου απολαυστική, εύστοχη η εκτέλεση από τον Λίνο, που είπαμε ότι έχει πάρα πολύ καλά χτυπήματα, πολύ δυνατά πόδια, και εδώ το πιστοποιεί αυτό με ένα καταπληκτικό γκολ. Αυτός είναι ο Λίνο. 0-1 ο ΠΑΟΚ, παίρνει κεφάλι στο σκορ. Δεύτερη σκέψη, δείχνει αμέσως στο σημείο του πέναλτι. Ο Βιτόλο με δική του πρωτοβουλία, όπως μου λέει ο Κωστής Μπότσαρης, αναλαμβάνει την εκτέλεση αυτού του πέναλτι στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, 47ο λεπτό. Η μπάλα στα δίκτυα, αν και έπεσε σωστά ο Σιφάκης. 3-0 ο ΠΑΟΚ με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Βιτόλο. Διάρκεια του αγώνα. Δεν απείλησε ο Ήπιτς. Το έσβησε. Εδώ όμως, εδώ όμως κοιτάξτε. Εδώ είναι η φάση του 60 που ο Παύλο Γκαρσία έχει στήσει την μπάλα για να εκτελέσει ένα φάουλ. Έχω την εντύπωση ότι δεν θέλει να κάνει αυτό, να στείλει την μπάλα κατευθείαν στα δίχτυα. Πάει να γεμίσει με φάλτσο την μπάλα προς την εστία του Τζόρβα, ο οποίος κάνει λάθος εκτίμηση. Όπως και κάνει λάθος εκτίμηση και μεσοβδόμαδα στο σουτ του Μίρκο Βούτσινιτς στο μάτς με τη Ρώμα. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Μίλησα, Σωτήρη, στο τηλέφωνο με το φίλο μου τον Κώστα τον Φραντζέσκο. Διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου, τη δυνατότητα να βγει μπροστά με τον Σαλπικίδη. Η πάσα για τον Ήβιτς, ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, γκολ! 1-1 στο 72 με τον Βλάταν Ήβιτς. Και έξω πριν ο Σέρβος βγει από το παιχνίδι. Βλέπετε ξανά πως ο Σαλπικίδης κρατάει την μπάλα, βλέπει τον Ήβιτς, του δίνει και αυτός πλασάρει παρά την πίεση που δέχεται από δύο αντιπάλους και πετυχαίνει το 1-1 στο 72 λεπτό. Προθερμαίνονται το Καρυπίδη και το Γιασεμάκη, είδατε. Και να δούμε το Σαλβικίδη τώρα, ο οποίος είναι απέναντι και κάνει το 1-1 απέναντι στον Νικοπολίτη με το καλημέρα στο δεύτερο ημίχρονο. Στο δεύτερο μόλις λεπτό ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει με τον Σαλβικίδη και το παιχνίδι αρχίζει ουσιαστικά από την αρχή με την έναρξη του δεύτερου ημίχρονου. Πάμε για ένα συγκλονιστικό, όπως όλα δείχνουν, δεύτερο ημίχρονο. Βλέπετε, η Τούμπα έχει πάρει φωτιά. Έξαλλοι πανηγυρισμοί, βεβαίως αυτή είναι άσχημη εικόνα με τους οπαδούς στον αγωνιστικό χώρο. Κάποτε θα πρέπει να τελειώσουν. Πήγε να μείνει φάση. Βιερίνια πήρε από τον Χουανφράν. Καλύπτει ο Πελετιέρη τον Ισπανό. Βιερίνια πήγε να περάσει από τον Κυριάκο. Τρίτο κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Ο Κυριάκο. Ο Βιερίνια εκτελεί μπάλα κόρνερ από την απόκριση του Μάλαρτς. Πολύ καλό το χτύπημα από τον Βιερίνια. Πολύ καλή και η επέμβαση του Μάλαρτς σε άλλη μια περίπτωση. Τερματοφύλακας του Όφη είναι εκεί για να την επιτρέψει ώστε να υπάρξουν τα χειρότερα. Από τον Κότσιο πίσω, να το λάθος Βιερίνια, το σουτ κοτσόλησε. Της μπάλας από τον Ταπίτα, το σουτ του Βιερίνια, η κόντρα. Είπα τον Βιερίνια από αριστερά, Βιερίνια που κρατά την μπάλα, πάντα Βιερίνια. Θέλει να βγάλει τη σέντρα τελευταία στιγμή όπου τα πίζα διώχνει τον κίνδυνο. Βιερίνια. Ωραία ενέργεια. Εύκολα. Και η μπάλα από την περιοχή του Πάουκ. Το άνοιγμα τώρα από τον Μακαγιώκο για τον Βιερίνια που τον βγάζει φάτσα με τον τερματοφύλακα του Βακρατικού. Πλασάρι 2-0 στο 82. Πάουκ με τον Βιερίνια σφραγίζει τη νίκη του. Κλειδώνει το τελικό αποτέλεσμα. Ως προς τη νίκη για τους τρεις βαθμούς. Κάμψης στο 73. Είχε ανοίξει το σκορ. Παλιά για το Μουσλίμοβιτς και πολύ ωραία στο πλάτι του Κάμενας. Και ανοίγει το σκορ βάζοντας την υπογραφή του στην πρώτη επαφή με τα δίχτυα του Σουτινέζε. Τάκης κινείται γρήγορα και ο Μουσλίμοβιτς. Και από την άλλη πλευρά ο Σορλένο, Φωτάκης για τον Μουσλίμοβιτς. Ευκαιρία 4-0.
στο 60. Ο ΠΑΟΚ φτάνει σε ένα...